θέλεις να πάμε να κάτσουμε στο playroom? Ναι. Σοκράτη, τι λες, πάμε να κάτσουμε στο playroom? Το τάμπλετ νομίζω τελευταία φορά πρέπει να το είδα στο μπιλιάρδο. Πάμε να δούμε άμα είναι όντως εκεί. Παιδιά, ξέρω εγώ ένα πολύ τρομακτικό βίντεο στο YouTube. Κάτσε να το δείτε κι εσείς. Ελάτε παιδιά, το βρήκα. Μια ιστορία με ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Νεκταρία και ζούσε κάποτε σε αυτή τη γειτονιά όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα άλλο σπίτι για να παίξει με άλλα παιδιά. Η Νεκταρία ήταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια. Ο μπαμπάς ήταν ψαράς και η μαμά της μοδίστρα. Έτσι, μια μέρα που έλειπαν αυτοί και οι δύο από το σπίτι, η μικρή Νεκταρία βγήκε για να βρει παιδιά για να παίξει. Και από τότε δεν την ξαναείδε ποτέ κανείς. Φήμες λένε πως η μικρή Νεκταρία ψάχνει μέχρι και σήμερα παιδιά για να παίξει. Ήρθες πάλι για να παίξουμε. Ναι, ωραία. Σου μπλοκάρω σειρά και... Ωραία. Έχω κόκκινο οχτά. Τι γίνεται? Τι γίνεται με τα... Καλά, αφήστε το. Γιατί τι έχει γίνει? Φώτα. Μητέρα μας και το πέτρι μου. Ναι! Ελένη, το άκουσες αυτό? Πάμε να δούμε τι έγινε. Γρήγορα.